Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Έχει να κάνει με ένα πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Αγράφων, σε αυτή την όμορφη αλλά και σίγουρα εγκατελειμμένη περιοχή της Βρετανίας. Εκεί υπάρχει και απόφαση, φίλες και φίλοι, για προσφυγή του Δήμου κατά της ΔΕΗ, σχετικά με την μη απόδοση ανταποδοτικού τέλους από το υδροελεκτρικό φράγμα των κρεμαστών. Όλα αυτά 58 χρόνια μετά την κατασκευή του φράγματος και τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης. Πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πω ότι θέμα ανταποδοτικών έχει κατά καιρούς τεθεί αποσπασματικά όμως από εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς στην Αιτωλοκρανία και την Ευρυτανία. Θυμάμαι, ας πούμε, παλιότερα πρέπει να έχουν περάσει και πάνω από 20 χρόνια, ίσως 22-23, όταν μια σχετική πρωτοβουλία κατά κάποιο τρόπο είχε αναλάβει ο τότε νομάρχης ο Δημήτρης Σταμάτης, χωρίς να προχωρήσει όμως. Ενώ σε ερώτηση, να το πούμε και αυτό, που είχε κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούνιο του 2021 από την Ελληνική Λύση και από το ΠΑΣΟΚ, τότε, πριν από λίγα χρόνια δηλαδή, δυόμιση, ΔΕΗ και κυβέρνηση γενικολόγησαν, εμφανίζονταν όμως οι γενικές γραμμές αρνητικές στην προοπτική απόδοση αντισταθμιστικών ωφελών. Λοιπόν, και μας λέμε ο Δήμαρχος Αγράφων, ο κύριος Καρδαμπίκης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Όντως είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ ασχολούμαι με το θέμα, είναι η δεύτερη φορά που έχω εκλεγεί. Πρωτού γίνω Δήμαρχος, πρωτού κατέβω υποψήφιος. Είναι ένα θέμα που το κυνηγάμε χρόνια. Ως πρόεδρος συλλόγου ήμουν εκείνη την εποχή. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω κυνηγήσει πάρα πολύ. Έχει πάρει απόφαση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο συμφωνεί για τα ανταποδοτικά. Έχει πάρει απόφαση, όχι απόφαση, μάλλον ο κύριος Γραμματικάκης, ο έμνηστος κύριος Γραμματικάκης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κρήτης και μετά ευρωβουλευτής με το ποτάμι, είχε κάνει ερώτηση στην Ευρωβουλή και η Ευρωπαϊκή Επίτροπος είχε πει ότι η Ελλάδα παρανομεί, γιατί κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής, θα πρέπει να δίνει το 3% όπως δίνουν και τα μικρά υδροελεκτρικά. Εμάς η περιοχή δεν έχει πάρει τίποτα. Ποτέ. Η Ευρυτανία, αλλά γενικότερα και ο Δήμος Αγράφων. Έχουμε χάσει εκκλησίες, ιστορικά μνημεία, γεφύρια, πετρογέφυρα. Γίνανε, προκλήθηκαν μεγάλοι σεισμοί, ξεριζώθηκε ο κόσμος, έφυγε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα 4 χρόνια, προσπαθούσα με την κεντρική κυβέρνηση. Είχα ενημερώσει 2 υπουργούς, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σκρέκα. Και είχα και επαφές και με στελέχη της ΔΕΗ για να βρούμε κάποια συμβαστική λύση. Φαινόταν ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά επειδή η κοροϊδία εξελίχθηκε όλη η υπόθεση σε κοροϊδία, εμείς έχουμε να απολογηθούμε στον κόσμο μας, που θεωρούμε ότι ακόμα η ΔΕΗ, από το μεγαλύτερο υδροελεκτρικό, το οποίο βέβαια έχει βοηθήσει όλη την Ελλάδα, την εθνική οικονομία έχει βοηθήσει, εμείς ακόμα είμαστε σε κομματόδρομο στη Δημοτική Ενότητα των Αγράφων. Mm-hmm. Ενώ διασχίζουν το δύο μας τρία μεγάλα ποτάμια, ο Χελός, ο Ταυροπός, η Μέγδοβας και ο Γεωγραφιώτης, και μικρότερα ποτάμια. Είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και ανακοινώσεις συγκεκριμένες για το τι θα γίνει και όλα αυτά. Αισιοδοξούμε ότι θα κερδίσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς θέλαμε τη ΔΕΗ, τη θέλουμε σύμμαχο. Η ΔΕΗ στηρίχθηκε, η οικονομία της ΔΕΗ σε εμάς κατά πολύ. Δεν έχει ανταποδώσει τίποτα στην περιοχή μας. Έτσι, όπως σας είπα και προηγουμένως, τα χωριά μας έχουν ερημοποιηθεί για πολλούς λόγους. Και η ένεκα του δημογραφικού που πολλοί κόσμος έχει φύγει από την περιοχή. Ναι. Και εκεί έχουμε κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Έχουν γίνει ερωτήσεις, γιατί το παρακολουθώ το θέμα εδώ και χρόνια, αρκετές στη Βουλή. Είναι διφορούμενες. Εγώ είχα ενημερώσει. Επιτρέψτε μου, εγώ απλά μίλησα πριν από λίγο για κάποιες απαντήσεις που δόθηκαν το καλοκαίρι του 2021 στον κύριο Κωνσταντόπουλο και σε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Όπου ήταν υπεκφυγές, διαβάζαμε εκεί πέρα. Και ο Κώστας Μπαριώτας είχε κάνει, ο Λαρισαίος είχε κάνει. Και άλλοι αρκετοί κάνανε, αλλά ήταν ήξ αφήξης. Εγώ είχα ενημερώσει και την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πάει μάλιστα και με έναν Αιτωλοκρανάνα μαζί, ο δημοσιογράφος εκείνη την εποχή, ο οποίος με συνόδευε. Ενημερώσαμε, υπήρχε θετικό κλίμα, αλλά δεν έγινε ποτέ τίποτα. Ποτέ τίποτα. Δηλαδή, εμείς κυνηγάμε τα αυτονόητα. Δεν μπορεί τώρα, παραδείγματος χάρη, να μην σου δίνει τίποτα. Δηλαδή, το μικρό υδροελεκτρικό που είναι στο Μοναστηράκι τώρα αυτή τη στιγμή, δίνει 3%. Ναι. Αυτό που γίνεται στα κέντρα δίνει 3%. Της ΔΕΗ, και αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο Αγράφου, προφανώς αφορά και το Δήμο Αμφιλοχίας, γιατί η λίμνη δεν είναι. Και το Δήμο Αγρίνιο. Και το Δήμο Αγρίνιο. Γιατί να σας πω κάτι, Δήμαρχε, γιατί δεν συνοηθήκατε μεταξύ σας να πάτε όλοι μαζί, κάνατε κάποια προσπάθεια. Ήδη έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο Καρπινισσίου, έχω μιλήσει, mm-hmm. αλλά καθώς θα πρέπει να συνοηθεί με τους δικούς ανθρώπους και με τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας. Έχουμε καλή σχέση και με τον προηγούμενο και με τον τωρινό, με τον κύριο Τουρουνίδη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί ο καθένας όμως μερικές φορές
μπορεί να το κοιτάει από μόνο του ότι εγώ με τη ΔΕΗ έχω το τάδε. Έχω τις τάδε εκκρεμότητες, οπότε γιατί να μπω απέναντι. Μάλιστα. Εγώ όμως επειδή έχω μεγαλύτερες εκκρεμότητες από όλους. Μα είστε και δήμος με πολύ μεγάλες ανάγκες τώρα και σοβαρά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή θέλω να λέω την αλήθεια στον κόσμο, είχα πει από την προηγούμενη φορά και το καθυστέρησα 4 χρόνια. 4 χρόνια το καθυστερούσα γιατί είχα κάνει επαφές με διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ και οι οποίοι ήταν σε καλό δρόμο. Δηλαδή μου λέγανε συγκεκριμένα πράγματα την περιοχή τα οποία μπορούσαν να μας δώσουν μια βοήθεια. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή. Και η κυβέρνηση, αν θέλει, για μένα πρέπει να παρέμβει. Ναι. Αν θέλει να είναι θεατής, μπορεί να μην είναι θεατής, όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, ενδεχομένως μπορεί να παρέμβετε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ζητήματα έτσι. Στάδιο-στάδιο, καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επίτροπη, η Στάνγκερ, νομίζω λέγεται, ήταν ξεκάθαρη στην απάντησή της. Ξεκάθαρη. Η Ελλάδα παρανομεί. Ναι. Αυτολεξή. Είχε κάνει ο Γραμματικάκης, όπως είπα, την ερώτηση, ο οποίος βγήκε και στα κανάλια ο άνθρωπος εκείνη την εποχή. Στην κάτσικη μάνα, ναι. Όντως, είναι αυτονόητα πράγματα. Είχε πει τα αυτονόητα. Εμείς δεν ζητάμε να μας κάνουν χρυσούς εδώ πάνω, αλλά ζητάμε τουλάχιστον να έχουμε μια βοήθεια. Ναι. Δεν γίνεται να μην έχεις μια βοήθεια. Μια βοήθεια που λέει, ειδικά στο οδικό δίκτυο, ή στην κατανάλωση του ρεύματος. Μάλιστα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα με ακούσετε και μάλλον κάνετε και σε σκηνή σας ότι εδώ είναι και το SGSMT ενώσει. Πρέπει να μπουν και στο παιχνίδι και οι περιφέρειες και οι δήμοι οι οποίοι ακουμπούν στις λίμνες αυτές. Εγώ τους θέλω όλους μαζί. Σαφώς. Εννοείται ότι δεν κάνω τον προφέσορα εγώ αυτά άγραφα. Mm-hmm. Αλλά εμένα με πνίγει το δίκιο, αν θέλουν πάμε μαζί. Ας μπουν αυτοί μπροστά και εγώ από πίσω, δεν έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί... Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Και ανάλογα με τον κόσμο που έχει. Γιατί τα ίδια προβλήματα έχει και αμφιλοχία και το Δήμος Καρπινησίου και ο Δήμος Αγρινίου. Σαφώς. Και ο Δήμος Αγρινίου και ο Δήμος Αφιλοχίας και άλλα υδροελεκτρικά παρακάτω. Και το φράγμα. Τα οποία είναι και μεταγενέστερα κιόλας και για τα οποία οδέποτε επίσης αποδόθηκαν ανταποδοτικά. Εγώ θυμάμαι παλιά τον κύριο Σταμάτη, είπα πριν από. Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Που είχε θέσει τότε κάπως το θέμα, αλλά έμεινε και αυτό στη μέση, δεν προχώρησε. Υπάρχει μια αντίστοιχη κίνηση για τα νερά του Μόρνου που γίνεται. Mm-hmm. Τα νερά του Μόρνου, από όσο ξέρω. Και εκεί. Υπάρχει μια κίνηση για να διεκδικηθούν ναι. Τα ποδοτικά. Ναι, και δεν ξέρω με την Ευηνολίμνη. Επίσης, ούτε εκεί δίνεται κάτι της ΕΙΔΑΠ πάνω στην ναυπακτία, έτσι. Ναι. Νομίζω και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά εδώ εντάξει, και καταρχήν η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ είναι ιδιωτικές εταιρείες τώρα. Ναι, βέβαια, ΑΕ. Είναι καθαρά, είναι μαγαζιά εδώ. Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι επιχείρηση. ΔΕΗ. Αν ήταν άλλη επιχείρηση, πιστεύω μπορεί να δεν είναι έτσι. Ναι. Όπως τα μικρά ιδεολογικά είναι μικρότερες εταιρείες που δίνουν. Ακριβώς. Όμως το δίνεις. Mm-hmm. Εδώ το θέμα είναι τόσα χρόνια, αν υπάρξει δικαστική απόφαση, να υπάρχει και αναδρομικότητα, εδώ μιλάμε, θα είναι μεγάλο το όφελος για την περιοχή μας. Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ήθελε η ΔΕΗ και η κυβέρνηση, η κυβέρνηση να πει ανάμεσα και να πει ότι για τη συγκεκριμένα μέρη και όπως πάνω για αυτά μπορεί να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ξέρω να υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Θα μπορούσα να αναγνωρίσω κάποιον να πεις ότι σταματάμε, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ πετάνε οι όλοι, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μάλιστα. Εγώ να έχετε καλή επιτυχία στη διεκδίκησή σας και σαφώς είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Να την υποστηρίξουμε. Πιστεύω θα κερδίσουμε. Αλλά όπως και να έχει δουλειά, εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει η ηθική. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.